Η πανδημία του κορονοϊού έφερε στο προσκήνιο πρωτοφανείς προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και για τις οικονομίες των χωρών. Δοκιμάστηκε η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και έγιναν πιο ορατά τα προβλήματα, αλλά και οι ανάγκες, στην κάλυψη των οποίων καλούμαστε και εμείς ως φαρμακοβιομηχανία να συμβάλλουμε. Από τη μία, η συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις, φορείς και κράτη απέκτησε ζωτική σημασία, περισσότερο από ποτέ, για την επιτάχυνση της έρευνας και τη θεραπεία για το εμβόλιο, όπως και για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που ήρθε ως συνέπεια της πανδημίας. Από την άλλη, αναδείχθηκε η σημασία μια χώρα να βασίζει τόσο περισσότερο μπορεί στις δυνάμεις ώστε να μειώνει την εξάρτησή της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ισχυρή εγχώρια παραγωγή φαρμάκου που διαθέτει η Ελλάδα. Μέσα στην έκτακτη υγειονομική κατάσταση δεν είχαμε ελλείψεις φαρμάκων. Η προμήθεια του συστήματος υγείας συνεχίστηκε κανονικά, τη στιγμή που άλλες χώρες είχαν πολύ σημαντικά προβλήματα. Αυτό είναι μια ακόμα χειροπιαστή απόδειξη ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τομέας που πρέπει να στηριχτεί γιατί στηρίζει την εθνική οικονομία και την υγεία των Ελλήνων. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις στις προκλήσεις που ανέκυψαν γιατί μας το επιτρέπει η επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο και να δώσω συγχαρητήρια στα μέλη της κυβέρνησης που χειρίστηκαν την κατάσταση, στους Έλληνες επιστήμονες αλλά και στους επαγγελματίες υγείας όλης της χώρας. Επίσης, υπάρχει το περιθώριο να διορθώσουμε στρεβλώσεις στη φαρμακευτική πολιτική, στη χρηματοδότηση, στις προτεραιότητες που θέτει η πολιτεία, αλλά και εμείς ως βιομηχανία. Τα προβλήματα τα είδαμε μπροστά μας και θα έρθουν ακόμα πιο οξυμένα σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα κορονοϊού, αν δεν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις τώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του κλάδου είναι ο ελλιπής δημόσιος προϋπολογισμός για το φάρμακο και άρα τα τεράστια ποσά του clawback, που πλέον δεν έχουμε λόγια να τα χαρακτηρίσουμε. Λέγαμε δυσβάσταχτο, δυσθεώρητο, ανεξέλεγκτο το clawback. Τα στοιχεία όμως του 2019, όσο και οι εκτιμήσεις του 20, είναι εκτός πραγματικότητας, αν θέλουμε να μιλάμε για βιώσιμες επιχειρήσεις. Η συνολική επιβάρυνση της βιομηχανίας, νοσοκομιακή και εξωνοσοκομιακή, ξεπερνά το 1,7 δις ευρώ, clawback και rebate για το 2019, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 δείχνει επιπλέον αύξηση κατά 45%. Ακόμα και οι μνημονιακές δεσμεύσεις προέβλεπαν μείωση κατά 30% την τελευταία τριετία, στόχος που δεν επιτεύχθη. Ενώ οι ίδιοι οι θεσμοί πλέον κάνουν λόγο για ηθικό κίνδυνο από τη συνεχώς αυξανόμενη πορεία του. Τώρα έχουν 52 δισεκατομμύρια διαθέσιμα, 23 συν 9 συν 20. Ας τα αξιοποιήσουν εκεί που πρέπει, δηλαδή στην υγεία. 1% ζητάμε. Δεν ζητάμε όλο το ποσό. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Η μείωση του clawback είναι επιτακτική και θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερως χρήσιμα. Χρειάζεται διόρθωση σε βιώσιμα επίπεδα και καθορισμός του προϋπολογισμού με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη επιδημιολογικά δεδομένα, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τη γύρανση του πληθυσμού, την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων. Κρίσιμη είναι η εξαίρεση από τη φαρμακευτική δαπάνη άλλων δαπανών που αφορούν στην πρόληψη, τα εμβόλια, στην κοινωνική στήριξη, η ανασφάλιστη και σε ειδικές καταστάσεις που διαμορφώνουν, για παράδειγμα, οι πανδημίες, μεγάλη ζήτηση συγκεκριμένων σκευασμάτων. Η δαπάνη για τα εμβόλια εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τους ανασφάλιστους στα 290 εκατομμύρια ευρώ, και αυτά μόνο για το 2019. Ειδικά στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία, η δημιουργία ξεχωριστού κονδυλίου για τους εμβολιασμούς θα πρέπει να έχει ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση. Θα είναι από το Ταμείο Πρόνοιας, θα είναι με κάποια άλλη ρύθμιση. Το θέμα είναι να υλοποιηθεί. Με ένα δεύτερο κύμα θα είναι πιθανό το φθινόπωρο να είναι πιο αναγκαία από ποτέ η Ελλάδα να αποκτήσει ισχυρή εμβολιαστική πολιτική με ξεχωριστό κονδύλι για τα εμβόλια, ώστε να ελαφρυνθεί η φαρμακευτική δαπάνη για τις αυξημένες ανάγκες σε φάρμακα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε επαρκείς ποσότητες εμβολίων στη χώρα. Όμως ο τρόπος που αποφασίζουν οι εταιρείες παραγωγή λαμβάνει υπόψη και τους οικονομικούς όρους και την παγκόσμια ζήτηση που όλοι καταλαβαίνουμε ότι φέτος θα είναι υπερβολικά αυξημένη. Επίσης, θα πρέπει το clawback να κατανέμεται δικαιότερα, ώστε να επιβαρύνονται αναλογικά τα σκευάσματα για την αύξηση της δαπάνης που προκαλούν. Στην ίδια κατεύθυνση, η επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης μπορεί και αυτή να βοηθήσει στη δημιουργία κλειστών προϋπολογισμών για καινοτόμες θεραπείες, στο παράδειγμα της υπατήτιδας Σ και των ανοσοσφαιρινών. Τέλος, θα πρέπει να ενισχυθεί δραστικά το ποσό συμψηφισμού του clawback με τις επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, σε R&D και εξοπλισμό για τις παραγωγικές μονάδες, με απλοποίηση των διαδικασιών. Οι σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων από τις ξένες φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, δημιουργούν προστιθέμενη αξία που μένει και επανεπενδύεται.
φαρμακοβιομηχανία και θέλει και μπορεί να συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διαμορφωθεί μια φαρμακευτική πολιτική η οποία θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης ως σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, πρέπει να αξιοποιηθούν και τα κονδύλια του πακέτου στήριξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η φαρμακοβιομηχανία να έχει τη θέση που της αναλογεί στο σχέδιο ανάπτυξης που θα καταθέσει η χώρα μας. Είπαμε, 1% ζητάμε. Η σημερινή κρίση στον κορονοϊό μας διδάσκει νέες εταιρικές και συνεργατικές σχέσεις που θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη υγεία για τους πολίτες μας. Η φαρμακευτική βιομηχανία δεσμεύεται να διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο στην απαιτούμενη ταχύτητα ανάπτυξης οικονομικά προσιτών θεραπείων και εμβολίων. Ένα σχέδιο ετοιμότητας για κρίσιμα φάρμακα και ύπαρξη συνεχούς κανονιστικής ευελιξίας που θα εδράζεται σε ένα συνεχή διάλογο με τις αρμόδιες αρχές είναι καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση των θεραπείων που είναι απαραίτητες για τους ασθενείς, αλλά και για τη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.